Το διάστημα είναι σχεδόν γεμάτο. Υπάρχουν όλο και περισσότεροι δορυφόροι και οι περισσότεροι από αυτούς κινούνται σε αυτό που είναι γνωστό ως χαμηλή γήινη τροχιά, δηλαδή περίπου 1000 χιλιόμετρα από τη Γη. Αλλά η ανάπτυξη των χρήσεών τους έχει αυξήσει τις απαιτήσεις για τη διατήρηση ενός βιώσιμου και καθαρού διαστήματος, καθώς και για την αποφυγή συγκρούσεων. Αυτό ήταν ένα από τα θέματα συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Διαστήματος στις Βρυξέλλες. Ορισμένες εταιρείες έχουν ήδη ξεκινήσει κάποια έργα για να φέρουν το διαδίκτυο σε απομακρυσμένα μέρη και προσαρμόζουν τους δορυφόρους τους. Όλοι οι δορυφόροι μας θα έχουν ενεργά συστήματα πρόωσης, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε λιγμούς για να αποφύγουμε οποιαδήποτε σύγκρουση. Θα έχουμε και συγκεκριμένο τύπο θωράκισης, ώστε αν γίνει μια μικρή σύγκρουση, να μπορέσει να προστατευτεί το στοιχείο των δορυφόρων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, υπάρχουν περίπου 12.500 δορυφόροι σε τροχιά της Γης και ο αριθμός συνεχίζει να αυξάνεται. Ο διαστημικός αγώνας μεγαλώνει και μεγαλώνει. Τώρα, για παράδειγμα, έχουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες αστερισμούς που εκτοξεύονται στο διάστημα και το διάστημα γίνεται ολοένα και περισσότερο επίσης μια επιχείρηση. Είναι λοιπόν ενδιαφέρον για τις ιδιωτικές εταιρείες να εκτοξεύουν δορυφόρους στο διάστημα. Το πρόβλημα μεγαλώνει όταν οι δορυφόροι δεν λειτουργούν πλέον και βρίσκονται ακόμα στο διάστημα. Υπάρχουν περίπου 2.700 σε αυτή την κατάσταση. Επιπλέον, διαστημικά σκουπίδια, όπως μικρά μέρη αυτών των συσκευών, πετούν γύρω με μεγάλη ταχύτητα και μπορεί να καταστρέψουν άλλους δορυφόρους. Για να αποτραπεί η διάδοσή τους, ο οργανισμός δρομολόγησε την κάρτα Zero Debris. Ο στόχος αυτού του χάρτη είναι να προχωρήσει προς το μηδέν το 2030. Είναι ένα μη δεσμευτικό έγγραφο με στόχους υψηλού επίπεδου και επίσης καθοδηγείται από την κοινότητα, πράγμα που σημαίνει ότι θα περιλαμβάνει πολλούς ενδιαφερόμενους. Οι Βρυξέλλες, που μέχρι στιγμής χαρακτηρίζονται από ορισμένους ως άγρια δύση, θα παρουσιάσουν τον πρώτο διαστημικό νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους επόμενους μήνες.